55χρονη Τρόι Χανούλ ταξιδεύει από το Βέλγιο με μια ηλεκτρική μηχανή εδώ και ένα μήνα για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. It's very soft to drive. It makes no noise at all and it's very relaxing. Τα τελευταία 25 χρόνια οδηγεί μηχανή, αλλά είναι η πρώτη φορά που διαθέτει μία μηχανή που κινείται χωρίς καύσιμα, μόνο με ηλεκτρισμό. It's very powerful. It's even more powerful than another bike. It's very, very easy to drive. You have no gears, so everything is fully automatic. Η μηχανή κοστίζει 14.000 ευρώ και έχουν πουληθεί λίγα κομμάτια στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Η ίδια δεν την αγόρασε, αλλά τη δανείστηκε από την αντιπροσωπεία της κατασκευάστριας εταιρείας για 2 μήνες για να πραγματοποιήσει το ταξίδι της και να καταγράψει τις εμπειρίες της μετά την ολοκλήρωσή του. I can go 250 kilometers. It takes one night to charge on a normal, like a mobile phone. There is a plug inside the bike, so I have a 10 meter cable and I just put it in any plug. Ελευθερία, περιπέτεια, η αδρεναλίνη στα ύψη και επαφή με τη φύση. Αυτά είναι τα στοιχεία ενός ταξιδιού με μηχανή. I don't take highway at all. So I take only the small roads, also dirt roads, because it's more interesting. You see, you come through the villages, it's also people are not used to see tourists and I like to stay away a little bit from the busy places. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψει πίσω στο Βέλγιο μέσω Κωνσταντινούπολης και το ταξίδι της θα διαρκέσει πάλι ένα μήνα.